Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι καταρχήν να είστε όλοι καλά, γεροί, υγιείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα, για να μοιραστώ μαζί σας πολύτιμες εμπειρίες μου. Ποια είμαι εγώ? Είμαι η Ναταλή Βαγιονή, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας First Line. Ξεκίνησα το 2001 την πορεία μου, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές μου στα μαθηματικά. Αυτό που με τράβηξε στην εταιρεία που ίδρυσε η μητέρα μου το 1992 ήταν η φύση του business. Μια εταιρεία που δημιουργεί φυσικά καλλιντικά με σεβασμό καταρχήν στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Γιατί στη Fresh Line δημιουργούμε προϊόντα που χαρίζουν ομορφιά, φροντίδα, απόλαυση, με κύριο άξονα την ολιστική θεραπεία. Η Fresh Line διαθέτει δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, που δημιουργεί αποκλειστικά in-house πάνω από 300 προϊόντα με συνταγές που στηρίζονται σε φυσικές πρώτες ύλες, όπως εθέρια έλαια, βιολογικά λάδια, ενεργά δραστικά, βιταμίνες, αμινοξέα, βούτυρα. Η βιοκλιματική παραγωγική μας μονάδα είναι στο Κοροπή. Έχει πολλαπλές πιστοποιήσεις και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Η παραγωγή φυσικών καλλιντικών δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτείται ακρίβεια, συνεχής έλεγχη και σεβασμός στην ευαισθησία των υλικών που χρησιμοποιούμε. Η χειροτεχνία μας έκανε διάσημους, κυρίως για τα εφάνταστα σαπούνια μας, που τα περισσότερα θυμίζουν τούρτες και πολλούνται με το ζύγι. Η επιλογή των πρώτων υλών μας είναι πολύ αυστηρή, γιατί όπως βλέπετε εδώ, η λίστα με τα συστατικά που δεν χρησιμοποιούμε είναι μεγάλη. Το δικό μου ταξίδι στη Fresh Line με διαμόρφωσε, με εξέλιξε και σίγουρα με μεταμόρφωσε. Το 2001 ξεκίνησα από πολίτρια σε ένα μικρό κατάστημα της Αθήνας. Σημαντικός σταθμός, γιατί η πρώτη γραμμή με έμαθε πολλά. Ποια είναι η γυναίκα που ζητάει να μπαίνει στο μαγαζί μας? Τι ζητάει? Ποια η ανάγκη της που οφείλω εγώ να ακούσω? Πόσο πολύ επηρεάζει η ψυχολογία, η διάθεση, τα γούστα, η πίεση? Συνέχισα την πορεία μου στα κεντρικά της εταιρείας, τότε όλα και όλοι 10 άνθρωποι, και όλα τα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αποθήκη, προμήθειες, παραγωγή. Ολοκλήρωσα μεταπηδώντας σε μάρκετινγκ και πωλήσεις. Έχοντας λοιπόν περάσει από όλες σχεδόν τις θέσεις, το 2009 και μόλις 29 χρονών, ανέλαβα το τιμόνι με όλες τις υποχρεώσεις που του αναλογούν και μια μεγάλη ευθύνη. Να επεκτείνω το όραμα της οικογένειάς μας. Πρώτο μεγάλο στοίχημα υπήρξε η στρατηγική αναδιάρθρωση της εταιρείας. Οι αλλαγές διαδέχονταν η μία την άλλη. Δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν νέα τμήματα. Επανασχεδιάστηκαν προϊοντικές κατηγορίες. Ορίστηκαν καινούργιες διαδικασίες και μετακομίσαμε σε ένα νέο, κατά πολύ μεγαλύτερο εργοστάσιο, που θα φιλοξενούσε τους στόχους μας. Η διαδρομή δεν μου ήταν εύκολη. Κυρίως για το πόσο αμφισβήτησα τον εαυτό μου. Δεν ήμουν πάντα σίγουρη για τις αποφάσεις μου και δεν μου ήταν εύκολο να πιστέψω σε μένα. Μπορούσα να τα καταφέρω. Ήμουν αρκετά καλή. Είμαι αρκετά καλή. Και εδώ για μένα ταιριάζει η φράση του Γκρέγκσον. Δεν υπάρχει ανάγκη να αναζητάς το φως από τη στιγμή που το φέρνεις μέσα σου. Όσο πιο πολύ αμφισβητούσα τον εαυτό μου, τόσο πιο σκληρά δούλευα για να χτίσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Ευτυχώς από τη φύση μου είμαι πολύ επίμονη και πεισματάρα. Και από παιδί πίστευα ότι όλοι, μα όλοι, έχουμε τη δύναμη να πετύχουμε ό,τι ενεργόμαστε. Αν πιστεύουμε ότι μπορούμε, αν επιμείνουμε, θα φτάσουμε. Έβαζα ξεκάθαρους στόχους. Χάραζα ξεκάθαρα βήματα, τα οποία ακολουθούσα με στρατιωτική πειθαρχία. Γιατί είναι σπουδαίο και πολύ σημαντικό συστατικό η πειθαρχία. Το μεγαλύτερο όμως όπλο σε αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που με στήριξε και με βοήθησε να κρατάω το τιμόνι γερά και εν μέσω πρωτόγνωρων καταιγίδων, ήταν και θα είναι το mindset μου. Ο τρόπος που σκέφτομαι και ο τρόπος που μπαίνω σε δράση. Από την εφηβεία μου είχα βουτυχτεί σε βιβλία που μιλούσαν για τη δύναμη του νου, για το πώς όλα ξεκινούν από εμάς και τη δική μας ενέργεια. Οι σπουδές μου στα μαθηματικά, εκτός από τους ατελείωτους τύπους, εξισώσεις, μοντέλα, πράξεις κλπ., με δίδαξε κάτι σημαντικότερο. Σε κάθε πρόβλημα υπάρχει πάντα λύση. Πάντα. Από τη φύση μου λοιπόν, αλλά και με όσα διδάχτηκα στην πορεία, θα σας πω ότι το silver lining για μένα, το μότο της ζωής μου που σχεδόν καθημερινά θα με ακούτε να λέω, είναι ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και είναι πάντα για καλό. Και κάπου εδώ πάμε στο κεφάλαιο διαλογισμός. Σε ένα ταξίδι μου στο Σαν Φρανσίσκο το 2011, είχα πάει για φαγητό με έναν φανταστικό συνεργάτη, κλασικός Αμερικανός, ετών 70, κάνει τζόγκινγκ, χαμόγελο γκουλγκέιτ. Άρχισα λοιπόν να το ρωτάω πώς διαχειρίζεται το άγχος και το στρες του επιχειρήν. Άλλη σημαντική σημείωση.
Πάντα θα ρωτήσω να μάθω από τους άλλους τον τρόπο που πετυχαίνουν πράγματα. Εργαλείο από τα λίγα το experience sharing, ό,τι δηλαδή είναι και το TEDx. Εκεί λοιπόν μοιράστηκε μαζί μου το πολύτιμο εργαλείο του διαλογισμού. Εκείνος μάλιστα έκανε ανελιπώς 20 λεπτά διαλογισμό 365 μέρες το χρόνο. Στο μυαλό μου, το δικό μου, ο διαλογισμός πραγματικά ήταν κάτι τελείως το εξωτικό. Φανταζόμουν μοναχούς στο Θιβέτ και χρυμπάρια και λεμπίες. Καμία σχέση. Ο διαλογισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο μας εκπαιδεύει να μην μας απορριφθούν οι σκέψεις μας. Να σταματήσουμε να τις ακολουθούμε και να μάθουμε να μπαίνουμε στη σιωπή. Και βέβαια, αν μπορώ να μπω και να επιλέξω τη σιωπή, μπορώ να επιλέξω τις σκέψεις που με στηρίζουν και με βοηθούν. Τις σκέψεις που με εξυπηρετούν και όχι αυτές που με πνίγουν. Έτσι κάνω καλύτερο focus και τελικά δίνω την προσοχή μου εκεί που με ωφελεί. Γιατί δεν έχει σημασία το τι συμβαίνει, αλλά πώς αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει. Με τον ερχομό της κρίσης το 2010 στην Ελλάδα και βλέποντας ευκαιρίες να μειώνονται, στραφήκαμε στις αγορές του εξωτερικού, που τα πράγματα ήταν πολύ πιο ελπιδοφόρα. Μέσα σε 4 χρόνια, οι εξαγωγές μας σχεδόν διπλασιάστηκαν. Το 2015 αυτό άλλαξε, ανατράπηκε και δημιουργήθηκε μία δυσπιστία σε οτιδήποτε απαιτούσε επένδυση σε μία μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση όπως είναι η Freshline. Έτσι λοιπόν έχει έρθει η ώρα να σχεδιάσουμε ξανά την στρατηγική μας και να αναζητήσουμε αυτή τη φορά ευκαιρίες μέσα στην Ελλάδα. Η μία όψη του νομίσματος ήταν ότι αυτό που μας συνέβαινε ήταν ένα τεράστιο χτύπημα, πως όλοι οι κόποι μας είχαν πάει σε μία νύχτα στράφη. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Αν η αλλαγή που μας επέβαλε το 2015 δεν είχε γίνει και δεν είχαμε στραφεί στην ελληνική αγορά και σε άλλα κανάλια διανομής, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό τη μάχη με την πανδημία του 2020 να την είχαμε χάσει. Άρα, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και είναι πάντα για καλό. Και κάθε φορά που τα πράγματα βγαίνανε εκτός ελέγχου, δηλαδή πάνε πολύ στραβά δηλαδή, ζοριζόμουν γιατί ένιωθα ότι δεν έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και κάπως έτσι μου δόθηκε και ευκαιρία τότε να δουλέψω με το OK. Εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Αρκεί να είχα κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσα και να δούλευα για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Ξεπερνώντας λοιπόν τις εντάσεις και συνεχίζοντας πορεία σε ένα ομιχλώδες τοπίο, ανέτειλε ένα 2016 όπου επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα αποτελούσε πεδίο δόξης λαμπρό. Αρχίσαμε λοιπόν να δουλεύουμε με αυτόν τον στόχο. Νέα μαγαζιά και ανανέωση της εικόνας του δικτύου. Και αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Στα τέλη του 2016, αποφασίσαμε να οργανώσουμε την είσοδό μας στο κανάλι του φαρμακείου. Ένα κανάλι που θα μας έδινε την ευκαιρία να αυξήσουμε τη γεωγραφική μας κάλυψη και να φτάσουμε σε σημεία της Ελλάδας που δεν είχαμε παρουσία. Το project του φαρμακείου ήταν πολύπλοκο και μια πολύ μεγάλη επένδυση, αφού στήσαμε καινούριο business unit, ενώ επανασχεδιάσαμε σημαντικές κατηγορίες όπως αυτή των προϊόντων μαλλιού και προσώπου. Και εδώ δημιουργήσαμε άλλη μια ευκαιρία. Γιατί απλά να επανασχεδιάσουμε και να μην χαράξουμε μια νέα στρατηγική στην ανάπτυξη των προϊόντων μας. Ενισχύσαμε λοιπόν την ομάδα του R&D, συνεργαστήκαμε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στήσαμε συνταγές με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοτεχνολογία, στο άμεσο αποτέλεσμα και στην άψογη καλλυντική αίσθηση και υφή. Άρα, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και είναι πάντα για καλό. Και πάμε στο κεφάλαιο φόβος. Μεγάλο για μένα κεφάλαιο, γιατί όλες αυτές τις αλλαγές τις βίωσα με έντονο φόβο. Φόβο να αποτύχω, φόβο να πετύχω, φόβο για το αν παίρνω σωστές αποφάσεις. Ξύπναγαν οι φόβοι από παντού, καθώς η διαδρομή είχε πάρα πολλά ερεθίσματα. Και λέω, OK, Ναταλή, στο διατάφτα, τι φοβάσαι πιο πολύ? Και πραγματικά ένιωθα ότι πηδούσα στο κενό. Και σημαντικό εδώ να σας εκμυστηρευτώ ότι είμαι υψοφοβική. Βαθιά υψοφοβική. Είμαι αυτή που μου διάζουν τα πόδια της όταν ανεβαίνει τις σκάλες του μολ. Λέω, μάλιστα, Ναταλή. OK. Ήρθε η ώρα όμως να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου και να τους κερδίσεις. Γιατί όλοι οι φόβοι αντιμετωπίζονται και ξεπερνιόνται. Αρκεί με τόλμη να τους κοιτάξω κατάματα και να τους πετάξω στο κενό. Έτσι, μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα οδήγησε μέχρι τη Θήβα να πηδήξω από τα 14.000 πόδια. Στο κενό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ να ανεβαίνει κατακόρυφα το αεροπλάνο και να λέει ο πιλότος: είμαστε στα 7.000 πόδια. Να ασπρίζω και να λέω: έχουμε άλλο τόσο. Μάλιστα. Και επειδή έχω έρθει να σας πω την αλήθεια, θα σας πω ότι με το που άνοιξε η πόρτα στα 14.000 πόδια, εγώ πάγωσα ολόκληρη. Λέω, παιδιά, δεν πειράζει. Εγώ πήρα απλά μια λάθος απόφαση. Θα γυρίσω με το αεροπλάνο. Δεν είναι αυτό για μένα. Και πραγματικά είχαν αρχίσει να πηδάνε και λέω, OK,
Κλείνω τα μάτια και μπαίνω και αρχίζω βαθιές αναπνοές. Άλλο ένα σημαντικό εργαλείο για αναπνοές. Πήγα μέχρι την άκρη, κοιτάω κάτω, του έκανα νόημα και φύγαμε. Και ήτανε μία απόφαση, μία στιγμή, έστω και με κλειστά τα μάτια. Γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται να δούμε που θα πάμε, αλλά να έχουμε την πίστη ότι θα φτάσουμε. Να έχουμε την πίστη στο σύμπαν, μα πάνω απ' όλα στον ίδιο μας τον εαυτό. Και ειλικρινά ήταν το ωραιότερο δεκάλεπτο της ζωής μου. Ένα δεκάλεπτο γιατί μου έδειξε ότι τελικά όλοι οι φόβοι κατακτώνται. Το 2019 έχουμε ολοκληρώσει όλα τα project και 1η Ιανουαρίου του 20 θα ξημέρωνε η καλύτερη χρονιά μας. Εγώ έτσι το είχα στο μυαλό μου. Αλλά όταν κάνουμε εμείς σχέδια, λέει, ο Θεός γελάει. Ο ιός είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Κίνα. Και μέσα Φεβρουαρίου τρομοκρατούσε την Ευρώπη. Πολλοί κόσμοι δυστυχώς πίστευαν ότι δεν θα αγγίξει τη χώρα μας. Thunderstruck. AC/DC, αγαπημένο τραγούδι όλων των εποχών. Αγαπημένο. Και ενώ λοιπόν έχουμε αρχίσει να προβληματιζόμαστε με τον ιό των νυχτερίδων, 26 Φεβρουαρίου του 20 ξυπνάω και πάω στην κουζίνα να φτιάξω καφέ. Χωρίς να το έχω καταλάβει, στη μέση της κουζίνας έχει σπάσει πυρέξ, το οποίο και πατάω μπαμ. 15 ράματα και αναγκαστική προσγείωση στον καναπέ για τουλάχιστον ένα μήνα. Το καλύτερο ήταν το πώς με κοίταξε ο γιατρός, όταν ενώ μου έκανε τα ράματα χωρίς αναισθησία, του λέω: «Γιατρέ, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και είναι πάντα για καλό». Και ήταν, γιατί εδώ μου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Κλεισμένη στο σπίτι μου, σε ακινησία, εγώ παρακολούθησα πολύ πιο στενά την πορεία του COVID και με μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι αν ήμουν στο γραφείο. Άρχισα λοιπόν να προετοιμάζομαι για την άφηξή του στην Ελλάδα. Να κάνω Zoom επιχειρηματίες στην Κίνα, στην Ιταλία και να ακούω από πρώτο χέρι τη δική του εμπειρία. Προφανώς αγχωμένη, γιατί κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι το δίκτυο στο οποίο είχαμε επενδύσει τα τελευταία 3 χρόνια θα διέκοπτε τη λειτουργία του. Και πού να φανταστώ ότι θα παρέμενε κλειστό και συνολικά 11 μήνες και μετράμε. Την επόμενη στιγμή ξεκινήσαμε τους υπολογισμούς μας και είδαμε ότι ο COVID θα έτρωγε σχεδόν ή και πάνω από το 50% του τζίρου μας. Συντονιστήκαμε λοιπόν με το management team και συμφωνήσαμε όλοι σε ένα πλάνο. Να μην εστιάσουμε στο τζίρο που θα χάσουμε. Να μην χάσουμε χρόνο και ενέργεια σε κάτι που απλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όπως είπα και πριν, δεν έχει σημασία τι συμβαίνει. Έχει σημασία το πώς αντιδράσει αυτό που συμβαίνει. Σημασία λοιπόν είχε να εστιάσουμε στο πώς θα αναπληρώναμε τις ζημιές και πώς θα δημιουργούσαμε νέες πηγές εσόδων. 15 λοιπόν ράματα έγιναν για κάποιο λόγο και ήταν μόνο για καλό. Γιατί αν δεν είχα μείνει εκείνες τις πρώτες εβδομάδες στο σπίτι μου, το πιο πιθανό ότι εγώ, σαν Ναταλή, δεν θα είχα αντιδράσει τόσο γρήγορα και δεν θα είχα τρέξει με ταχύτητα πράγματα όπως τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας καινούργιας κατηγορίας για εμάς, αυτή του αντισηπτικού. Μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες προχωρήσαμε σε μια γκάμα ειδών πρώτης ανάγκης που θα μπορούσε να ενταχθεί στη λιαρνική, αλλά κυρίως να μας φέρει νέα έσοδα από νέες κατηγορίες πελατών, όπως ξενοδοχεία, αλυσίδες λιανικής, τράπεζες, σχολεία, πανεπιστήμια, εταιρείες. Και πραγματικά κερδίσαμε σημαντικό μερίδιο και μας εμπιστεύτηκαν και μεγάλοι οργανισμοί. Ευέλικτοι, γρήγοροι, πολυμήχανοι. Πόσο διαφορετική πιστεύετε ότι θα ήταν η πορεία μας αν σε αυτή την κρίσιμη χρονιά είχαμε εστιάσει στην απώλεια και όχι στο πώς αλλιώς. Και ακόμα αν αυτή η συγκυρία μας στέρισε την ελευθερία μας, τις ανέσεις μας, ανθρώπους που αγαπάμε. Όμως όλοι κάτι μάθαμε, όλοι κάτι κερδίσαμε, όλοι για κάτι είμαστε γνώμονες. Προσωπικά έμαθα να εστιάζω περισσότερο στο τώρα, στο πόσο τυχερή είμαι με αυτά που έχω, που είναι αυτά που κάποτε επιθυμούσα, όπως πολύ σωστά λέει ο Επίκουρος. Έμαθα να περνάω καλά όπου και όπως είμαι. Μα κυρίως, πόσο πολύτιμη είναι η σύνδεσή μας ως άνθρωποι. Προσωπικά δεν θα θεωρήσω ποτέ ξανά δεδομένο ένα ποτό, ένα μουσείο, μια συναυλία, ένα ταξίδι, μια αγκαλιά. Δούλεψα και έδωσα την προσοχή μου ώστε να επιλέξω να είμαι ευγνώμων. Κυρίως για τους ανθρώπους που με στήριξαν και με στηρίζουν εντός και εκτός εταιρείας. Γιατί αυτοί είναι οι συνοδοιπόροι μου. Και τελικά δεν έχει σημασία τι συμβαίνει. Σημασία έχει το πώς το διαχειριζόμαστε. 31 Δεκεμβρίου του 20. Η Fresh Line, ξεκάθαρα γένους θηλυκού, έχει τα διπλάσια σημεία πώλησης και καταφέραμε σχεδόν να αναπληρώσουμε όλες τις απώλειες του COVID. Άρα, η πιο σημαντική ερώτηση που έχω να κάνω στον εαυτό μου είναι τι με εξυπηρετεί. Με εξυπηρετεί να δω τη Fresh Line σαν ήρωα με υπερφυσικές δυνατότητες. Με εξυπηρετεί να εστιάζω σε αυτά που μπορώ να κερδίσω και όχι σε αυτά που μπορεί να χάσω. Γιατί είναι σημαντικό το πού θα εστιάσω. Και όπως είπε ο αείμνηστος Winston Churchill, είμαι αισιόδοξος γιατί πολύ απλά δεν φαίνεται να έχει καμία χρησιμότητα να είμαι οτιδήποτε άλλο.
Και με αυτά θα σας κλείσω με την Ιθάκη του Καβάφη. Το ποίημα που εμπεριέχει το νόημα της ζωής μας όλες. Την Ιθάκη τη διάβασα όταν ήμουν 16 χρονών και μέχρι σήμερα παραμένει το αγαπημένο μου ανάγνωσμα. Τη διαβάζω συχνά πυκνά για να θυμάμαι ότι όλοι μας είμαστε ένας μικρός Οδυσσέας. Τι μας λέει όμως ο Καβάφης? Να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, μα γιατί εκεί είναι η γνώση. Τους λεστριγόνας, τους κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ δεν θα βρεις. Αν η σκέψη σου μείνει υψηλή. Mindset, διαλογισμός, επιλογή σκέψης. Αν εκλεκτή συγκίνηση, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Και για μένα εδώ μιλάει για το υπέρτατο συνέστημα της ευγνωμοσύνης. Με συμφέρει να εστιάζω στο πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει και όχι σε αυτό που συμβαίνει. Με στηρίζει να εστιάζω και να επιλέγω τις σκέψεις μου, να βάζω την προσοχή μου σε αυτά που με βοηθούν. Με εξυπηρετεί να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και είναι πάντα για καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Εύχομαι υγεία, αγάπη και φως για όλους. Και να μην ξεχνάτε ότι είμαστε όλοι μαζί, συνοδοιπόροι, στο ταξίδι αυτό για την Ιθάκη. Σας ευχαριστώ.